Στη μνήμη των μελών της αστυνομίας που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος ήταν αφιερωμένος ο σημερινός εορτασμός της προστάτηδας των Σωμάτων Ασφαλείας της Αγίας Ειρήνης. Οι εορτασμοί άρχισαν με δοξολογία στην Εκκλησία της Καθολικής, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιου. Στη συνέχεια σχηματίστηκε πομπή, η οποία κατέληξε υπό τους ήχους της φιλαρμονικής της αστυνομίας στην αποβάθρα δίπλα από το παλιό λιμάνι Λεμεσού. Ακολούθησε προσκλητήριο των 43 πεσόντων, 8 αγνοωμένων, καθώς και των 8 πολιτών που θυσίασαν τη ζωή τους για να σώσουν συνανθρώπους τους. Αποτελεί βαριά κληρονομιά και παράδοση. Θα μας εμπνέει καθημερινά κατά την εκτέλεση της αποστολής μας. Συγκινητική ήταν η παρουσία στην εκδήλωση της οικογένειας Ισπανού εκπαιδευτή Δίτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του το 1994 όταν έδωσε το δικό του σύστημα παροχής οξυγόνου στην εκπαιδευόμενή του. Συγγενείς κατέθεσαν τριαντάφυλλα και κλονάρια ελιάς, ενώ έγινε κατάθεση στεφάνων εκ μέρους της κυβέρνησης των στρατιωτικών και εκκλησιαστικών αρχών και κομμάτων.